Καλημέρα αδέρφια, Τάκης από Αυστραλία. Φαντάζομαι ότι όλοι θα έχετε παρακολουθήσει τις ομιλίες και του Πρωθυπουργού και των υπολείπων στην Ελληνική Βουλή, το οποίο έγινε λίγο έτσι ψιλομπάχαλο η κατάσταση. Τις ίδιες απορίες που προφανώς έχετε εσείς, έχω και εγώ. Εν αναμονή εξελίξεων είμαι. Απλά εκεί που οδηγούσα έτσι από το πρωί έχω διάφορες σκέψεις μέσα μου οι οποίες με βασανίζουν και ήθελα να τις μοιραστώ μαζί σας. Και έτσι αποφάσισα να κάνω λίγο στην άκρη, να παρκάρω και να τα πω, να τα βγάλω από μέσα μου έτσι για να ελαφρώσω. Παρακολούθησα έτσι με πολύ προσοχή διάφορους να μιλάνε στη Βουλή. Είδα το Μημαράκι να αντιπροσωπεύει τους πολιτικούς και την θέση της Νέας Δημοκρατίας. Είδα τον Βενιζέλο να υποστηρίζει και να προασπίζεται τα πιστεύω του Πασόκ. Και θέλω απλά να πω δύο πράγματα. Πώς είναι δυνατόν να έχετε το δικαίωμα να μιλάτε και να αντιπροσωπεύετε την άποψη του Έλληνα, εσείς που τόσα χρόνια την έχετε κατασπαράξει. Τα τελευταία 30 χρόνια τα έχετε ισοπεδώσει όλα. Να θυμίζω σκάνδαλα δεν αξίζει τον κόπο. Να θυμίζω το πόσα λεφτά έχετε κλέψει από το δημόσιο χρήμα, αλλά και τα χρήματα του απλού Έλληνα πολίτη, ούτε και αυτό έχει νόημα. Με ποιο δικαίωμα έχετε να μιλάτε εσείς και να λέτε ότι νιώθετε τον ίδιο πόνο και συμμερίζεστε τον πόνο του Αλέξη Τσίπρα όταν πηγαίνει εκεί. Να λέτε ότι και εσείς χάσατε τον ύπνο σας όταν υπογράφατε τα μνημόνια. Με ποιο δικαίωμα εσύ, Βενιζέλο, μιλάς που το αυτοκίνητο που κυκλοφορούσες ενώ ήσουν υπουργός κόστιζε 800.000 ευρώ. Με ποιο δικαίωμα μιλάς όταν έχεις κλέψει δισεκατομμύρια από το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου, εσύ και οι συντρόφοι σου. Με ποιο δικαίωμα μιλάς εσύ με ημαράκι όταν και εσείς είσαστε μπλεγμένοι στα χειρότερα σκάνδαλα των εποχών που κλέψατε άλλα τόσα. Νιώθετε τον ίδιο πόνο. Ποιο πόνο, ρε αδελφέ, νιώθεις? Που πήγαινες εκεί και έσκυβες και στον βάζανε αυτό τον πόνο. Είναι διαφορετικός, αγόρι μου, αυτός ο πόνος. Στο τέλος σκύβατε τόσο πολύ που το συνηθίσατε, δεν πονάγατε άλλο. Ο άλλος πάει και διαπραγματεύεται 6 μήνες τώρα, δεν τον αφήνετε στην ισχύα του, πάει στις Βρυξέλλες και πηγαίνει στα νοσοκομεία. Αυτός είναι ο πόνος του Αλέξη Τσίπρα. Όχι ο πόνος ο δικός σας. Εσείς γυρνάγατε πίσω και ήταν φουσκωμένα τα δάνεια και ήσασταν κι εσείς φουσκωμένοι γιατί τρώγατε με χρυσά με χειροπύρουνα με τα άλλα τα αδέλφια σας από εκεί. Πάτε ρε καλά, θα έπρεπε να ντρέπεστε για αυτά που έχετε κάνει 30 χρόνια στην Ελλάδα. Θα έπρεπε να ντρέπεστε. Για ποιο λόγο εγώ δικαιολογούμαι για τις δικές σας μαλακίες? Για ποιο λόγο έχω βρεθεί στην άλλη άκρη του κόσμου και μου λένε ότι οι Έλληνες είναι τεμπέληδες, ότι οι Έλληνες κλέβουνε, ότι οι Έλληνες δεν πληρώνουν τους φόρους τους? Για ποιο λόγο πρέπει να απολογούμε για σένα και για τον καθένα που είσαστε απατεώνες που κλέψατε τον ελληνικό κόσμο όλα αυτά τα χρόνια? Πες μου ένα καλό λόγο γιατί εγώ είμαι τεμπέλης και δεν πλήρωνα τους φόρους μου. Γιατί πρέπει να δικαιολογούμε για σένα και για το κάθε καθήκη τελευταία 30 χρόνια? Μπορείς να μου πεις? Και μου βγαίνεις ας πούμε απάνω και μου βγάζεις το λόγο και το παίζεις εθνικός σωτήρας. Πού ήσουν τότε με τα χρηματιστήρια, με τα ομόλογα, με το βατοπέδι, με τα ΕΛΤΑ? Πού ήσουν τόσα χρόνια? Μπορείς να μου πεις? Που μου το βγαίνεις τώρα και μου το παίζεις μάγκας. Και ενώ ο άλλος κάνει όλες τις προσπάθειες που δεν ξέρουμε το φινάλε, βγαίνουμε κατευθείαν να τον πλακώσουμε και να φέρουμε την καταστροφή. Έχει εξαντλήσει κάθε περιθώριο, έχω εμπιστοσύνη σε αυτόν τον άνθρωπο, με έκανε να τιμήσω πάλι την Ελλάδα και να αισθανθώ πάλι Έλληνας, του έχω εμπιστοσύνη μέχρι τελευταία στιγμή. Εξετάσεις δίνει και αυτός. Έτσι, και θα δούμε το αποτέλεσμα. Αλλά εσύ δεν έχεις κανένα δικαίωμα. Κανένα δικαίωμα να κρίνεις. Φέρε πίσω τα λεφτά που έκλεψες από τον Κοσμάκη τόσα χρόνια και μετά ίσως κλείδωσε μέσα και πήγαινε στη φυλακή όλους τους απατεώνες που ήταν και αυτοί τα λαμόγια και κλείσε μέσα και τους ξένους, τους άλλους τους γκάνγκστερ που τα κάνετε μαζί τις κομπίνες σας. Και μετά ελάτε να μου μιλήσετε και να με κρίνετε. Μέχρι τότε, μόκο. Αδέλφια, καλημέρα. Ένα πράγμα έχει σημασία. Ενωμένοι, ούτε πράσινοι, ούτε κόκκινοι, ούτε... Δεν με ενδιαφέρουν τα χρώματα, δεν με ενδιαφέρουν τα κόμματα, δεν με ενδιαφέρει η πολιτική.
Ξέρεις, με ενδιαφέρει ο Έλληνας, εκείνος που κοιμάται στο μπαγκάκι, εκείνος που πεινάει, εκείνος που πεθαίνει από το κρύο. Αυτά με ενδιαφέρουν. Ενωμένοι μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Αυτό μας δίδαξαν οι πρόγονοί μας, αυτό μας έχει διδάξει η ιστορία μας. Ήρθε η στιγμή να δείξουμε πόσο ενωμένοι μπορούμε να είμαστε. Ανεξαρτήτων κομμάτων, ανεξαρτήτων χρωμάτων. Βοηθάτε ο ένας τον άλλον. Μόνο έτσι. Γεια σας. Τάκης από Αυστραλία. Γεια.